το οποίο την ΕΣΑΣ που ετέθη προηγουμένως, αλλά ετέθηκε από τον συνάδελφο κύριο Κουβέλη και από άλλους για το θέμα της εκτροπής του Αχελό. Και ετέθηκε το ζήτημα του Συμβολίου της Επικρατείας. Σήμερα το πρωί, ανοίγοντας τις τηλεοράσεις, θα είδατε σίγουρα και εσείς όπως και εγώ, ότι κυκλοφορεί η είδηση, εύχομαι να είναι λανθασμένη, ότι με πλειοψηφία, λέει, 2-1, οι σύμβουλοι του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισαν να αναστείλουν την εκτέλεση των έργων στον Ελαιώνα, ακολουθώντας τις επιταγές του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Αλαβάνου και του ΣΥΡΙΖΑ, και μπλοκάρεται το έργο αναπλάσεως του Ελαιώνα, της κατασκευής του γηπέδου Παναθηναϊκού κτλ. Ο Βίσμαρκ, συνάδελφε Μάκη Βορύδη, είχε πει: καθηγητέ τρεις, εχάθη είπα τρεις. Στην Ελλάδα πρέπει να τα αλλάξουμε. Δικαστέ τρεις, εχάθη είπα τρεις. Κάποτε θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σε αυτή τη χώρα. Έρχεται δηλαδή το σύνολο σχεδόν του πολιτικού συστήματος της χώρας, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Κάνει ένα νόμο. Το νόμο τον προτείνει ο Δήμος Αθηναίων με τη σύμπτωση απόψεων των δύο μεγάλων κομμάτων. Δηλαδή έχουν ασχοληθεί για αυτό το νόμο το 90% του ελληνικού λαού σε επίπεδο επικράτειας και σε επίπεδο τόπου. Φτιάχνουν ένα νόμο με τους περιβαλλοντολόγους, φυσικά δεν είναι το 90% των Ελλήνων άνθρωποι που θέλουν τα παιδιά τους να ζουν σε άσχημο περιβάλλον, και μιλάμε για την ανάπλαση τη διπλή του Ελαιώνα, δηλαδή τη πιο άσχημη και βρώμικη περιοχή τη Ελλάδο. Όποιο δεν έχει πάει, δεν μπορεί να καταλάβει, νομίζω ότι, είσαι στη Βομβάη, στην Ινδία. Και έρχονται δύο δικαστέ και τι λένε: δεν με ενδιαφέρει τι λέει το 90% του ελληνικού λαού, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι περιβαλλοντολόγοι των δύο κομμάτων του Δήμου όλων. Εγώ έχω καλύτερη γνώμη και μπλοκάρω το έργο. Το ίδιο που είπατε και προηγουμένω για τι ενστάσει, για τι αποζημιώσει κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό που εγώ γενικά έχω πει, που δυστυχώς έχει φτάσει να διαβρώσει ακόμα και τους χώρους από ό,τι φαίνεται της ελληνικής δικαιοσύνης, αυτή την ιδεολογική τύφλωση της αριστεράς, όπου οποτεδήποτε πάει να γίνει οποιαδήποτε κίνηση με σκοπό το κέρδος, πρέπει να αναστέλλεται, διότι το κέρδος είναι κακό πράγμα, και όποιος προχωράει επιχειρηματίας σε οποιαδήποτε κίνηση με σκοπό το κέρδος, πρέπει να τον δίνουμε, να τον εξορίζουμε, να τον σκοτώνουμε, έτσι ό,τι άλλο. Λοιπόν, εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, όλα τα έργα που συζητάμε στη Βουλή είναι άνευ αντικειμένου. Διότι εγώ θα σας θέσω τη μία ένσταση. Πριν μας φέρετε αυτό το νόμο, ρωτήσετε αυτούς τους δύο δικαστές. Γιατί πολλοί φοβούμαι ότι αυτό θα σταματήσει. Πάρτε λοιπόν μια πρωτοβουλία σοβαρή, να δούμε στο Κοινοβούλιο ποιος κυβερνάει την Ελλάδα. Η Βουλή, δηλαδή εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, ή οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν ξέρω και ποιος έχει διορίσει και ποιοι είναι και που κρατάει σκούφια τους. Λοιπόν, κλείνω με το Συμβούλιο της Επικρατείας, που νομίζω ότι το μεγάλο θέμα είναι βραχνάς, βραχνάς.